Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 Ιουνίου και θα δούμε τώρα μαζί τα θέματα της επικαιρότητας. Στοιχεία βελτίωσης παρουσιάζει η πανδημία. Τα τελευταία 24 ώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, παρουσιάζεται μείωση, αισθητή μείωση των κρουσμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Η καλή αυτή επιδημιολογική εικόνα οδηγεί στην άρση κάποιων μέτρων. Όλα αυτά τα μέτρα θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφο Βαγγέλη Χριστόδουλο. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Όντως έχουμε αλλαγές. Κάποιες έχουν αποφασιστεί και θα ισχύσουν από αύριο κιόλας και άλλες είναι υπό διερεύνηση ακόμα. Η σημαντικότερη αλλαγή που αφορά την διασκέδαση, καφέ και εστίαση είναι ότι αρχικά θα έχουμε επαναφορά της μουσικής στα καταστήματα καφέ και εστίαση. Ξεκινάει από αύριο αυτό. Και επίσης θα έχουμε διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας τους, παράταση μία ακόμα ώρα. Αντί για τις 12.30 θα κλείνουν στη 1.30 το ξημέρωμα. Βέβαια, είναι και άλλα που περιμένουν τα καφέ οι επιχειρήσεις αυτές. Ένα από αυτά που περιμένουν να ανακοινωθεί και ελπίζουν να ανακοινωθεί είναι η λειτουργία και κάποιων κλειστών χώρων, έστω με περιορισμούς και συγκεκριμένα standards, γιατί υπάρχουν πολλά καταστήματα τα οποία δεν έχουν ανοιχτούς εξωτερικούς χώρους και αναγκαστικά δεν λειτουργούν. Και αυτό και το ότι σε περιοχές όπως είναι η Κοζάνη, εδώ και μια εβδομάδα, όπου έχουμε κακοκαιρία όπως σήμερα, τα καταστήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξωτερικούς τους χώρους. Άρα ζητούν κάτι παραπάνω και αναμένουν απαντήσεις από την πολιτεία. Αυτή είναι μια εξέλιξη που ισχύει, Κατερίνα, ήδη. Κάτι που επίσης ανακοινώθηκε και έχει τη σημασία του, από ό,τι φαίνεται το 50% είναι ο μαγικός αριθμός, ο αριθμός κλειδί, το ποσοστό κλειδί για να ανοίξουν κάποιες υπηρεσίες, να επιστρέψουν κάποια κεκτημένα, όπως είναι η λειτουργία εμποροπανηγύρεων. Είναι το ποσοστό που βάζει ως μίνιμουμ εμβολιασμένων αναπεριοχή η πολιτεία για να επιτρέψει τη διεξαγωγή εκδηλώσεων όπως είναι η εμποροπανηγύρηση. Θέλω να πούμε ότι έχουμε επαναφορά της λειτουργίας των λαϊκών αγορών με την πρώτερη τους μορφή, δηλαδή χωρίς περιορισμούς του αριθμού των εκθετών σε ποσοστό που ήταν. Αυτό όμως θα ισχύσει από την επόμενη εβδομάδα. Αρκετά μέτρα λοιπόν, έχουμε άρση μέτρων και για τις εμποροπανήγυρες, Βαγγελή, να πούμε, επειδή έχουμε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα, δεν θα γίνει του Δρεπάνου που ήταν τώρα να γίνει του Αγίου Πνεύματος, όπως και στην ΕΑΝΗ, παραδοσιακά πανηγύρια. Και μένει τώρα να δούμε αν θα γίνουν οι εμποροπανήγυροι. Στο επόμενο διάστημα ξεκινάμε από το Τσοτήλι, μετά είναι το Άργος οριστικό λίγο αργότερα, Κοζάνη, η Σέρβια, είναι μεγάλες εμποροπανήγυρες που πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν και αν θα λειτουργήσουν και αν μέχρι τότε θα εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με την άρση των μέτρων και επιστρέφουμε. Η μουσική επιστρέφει στα καταστήματα εστίασης και καφέ. Από αύριο, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παίζουν μουσική, αλλά μόνο στους εξωτερικούς ανοιχτούς υπαίθριους χώρους. Επιπλέον, παίρνει παράταση το ωράριο λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, από αύριο, τα καταστήματα θα κλείνουν στη 1.30 το ξημέρωμα. Οι επιχειρήσεις εστίασης και καφέ δέχτηκαν με ικανοποίηση την εξέλιξη αυτή, αλλά παραμένουν ακόμα ανικανοποίητα αιτήματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η μερική λειτουργία και των κλειστών χώρων των επιχειρήσεων. Στην περιοχή μας, κάποιες επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί δεν έχουν ανοιχτούς χώρους. Ναι, από αύριο ξεκινάει η μουσική στους εξωτερικούς χώρους στα καταστήματα εστίασης και το ωράριο πάει μία ώρα παραπίσω μέχρι που θα πληρωθεί στο επόμενο διάστημα. Αυτά είναι δύο φυσικές αλλαγές που πραγματικά για τα μαγαζιά είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, 1.30 πλέον. 1.30 και το ωράριο απλά μόνο στους εξωτερικούς χώρους. Επιθυμίζω η μουσική όχι στους εξωτερικούς χώρους γιατί θα υπάρχουν προβλήματα και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι μια σημαντική εξέλιξη και χωρίς μουσική δεν μπορούσαν τα καταστήματα, όμως παραμένουν τα προβλήματα. Κάποιες επιχειρήσεις έχουν θέμα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Τα προβλήματα παραμένουν γιατί πραγματικά πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν εξωτερικούς χώρους. Ναι. Εδώ στην Κοζάνη, όπως ξέρετε, μέχρι και χτες, μέχρι και σήμερα έχει κρύο. Βρέχει κάθε απόγευμα, βρέχει. Τα μαγαζιά δεν μπορούν να ανοίξουν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν, τα έξοδα τρέχουν, οι υπολογισμοί τρέχουν και εμείς θέλουμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε γιατί χωρίς κόσμο μέσα δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Μόνο με εξωτερικούς χώρους. Κάτι το οποίο παραμένει έτοιμά σας να αλλάξει. Ναι, το έτοιμά μας παραμένει. Με κουβέντες που κάναμε με το Υπουργείο και τον κύριο Γεωργιάδη, μας έχει πει ότι πρέπει να εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού της χώρας για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ανοσία, ούτως ώστε να ανοίξουν οι εσωτερικοί χώροι. Μάλιστα. Πιστεύουμε μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου μήνα, λογικά να ανοίξουν και οι εσωτερικοί χώροι. Κάτι τελευταίο έτσι απολογιστικά.
Εδώ και λίγες εβδομάδες λειτουργείτε με ασφάλεια από ό,τι φαίνεται, χωρίς προβλήματα. Άρα, καλώς και ίσως καθυστέρησε και λίγο να ξεκινήσει η διαδικασία σας. Ναι, πραγματικά ξεκινήσαμε με ασφάλεια. Προσπαθούμε όλοι οι συνάδελφοι να κρατούμε τα μέτρα προστασίας όσον αφορά το θέμα του κορονοϊού. Ευελπιστούμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ευελπιστούμε ότι το καλοκαίρι πέφτει και το χαμηλό φορτίο, γίνεται πιο χαμηλό. Πιστεύουμε ότι πραγματικά θα δουλέψουμε λίγο καλύτερα. Ενώ ξεκινήσαμε καλά. Η δουλειά έπεσε λόγω καιρού, λόγω όλων των προβλημάτων που υπάρχουν. Οπότε πιστεύω στη διάρκεια θα ανοίξουμε καλύτερη δουλειά μας. Πάση ευχηθούμε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, δεν θα έχουμε βροχές τις επόμενες ημέρες για να δουλέψουν οι άνθρωποι της εστίασης. Βέβαια, Βαγγέλη, το παράλογο είναι το εξής. Έχουμε βροχές, καταρακτώδιες βροχές, από την άλλη όμως παρατηρείται αριθμία στην υδροδότηση στην πόλη της Κοζάνης. Ναι, τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουμε καθημερινά ειδοποιήσεις από την ΔΕΙΑΤ που μας ζητούν να ειδοποιήσουμε και εμείς από την πλευρά μας τους πολίτες ότι θα υπάρχει αριθμία για κάποιες ώρες, τα πρωινά γίνεται αυτό, σε κάποιους δρόμους. Και από ό,τι καταλάβαμε ήταν μια διαδικασία η οποία αφορά λίγο πολύ όλη την πόλη της Κοζάνης. Κατά τόπους έχουμε εργασίες. Ρωτήσαμε λοιπόν στην ΔΕΙΑΤ για ποιο λόγο έχουμε αυτές τις διακοπές και αριθμίες. Μας είπαν ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται τώρα, είχε αποφασιστεί τον καιρό. Το πρόγραμμα αυτό αφορά την τσέπη μηχανημάτων στο δίκτυο με τα οποία θα γίνονται ελεγχοί στην πορεία του νερού. Αυτό που θέλει η ΔΕΙΑΚ να ελέγχει είναι την απώλεια νερού από το δίκτυο και την πίεση του νερού. Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι γιατί αυτός ο μη έλεγχος της πίεσης και ο μη έλεγχος των απολειών νερού είναι που βγάζει όλες τις βλάβες τον χειμώνα. Άρα για να προλάβουν τις βλάβες κάνουν τις εργασίες τώρα που ακριβώς το επιτρέπει. Ένα πρόγραμμα στην θετική κατεύθυνση προκειμένου να εξοικονομήσουμε νερό αλλά να λειτουργήσει και καλύτερα η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης για το καλό των δημοτών. Να δούμε το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλαπλές είναι τις τελευταίες ημέρες οι διακοπές υδροδότησης σε περιοχές της πόλης της Κοζάνης. Πρόκειται για εργασίες που κάνει η ΔΕΙΑΚ. Σύμφωνα με την επιχείρηση, οι εργασίες αυτές γίνονται για να τοποθετηθούν ειδικά μηχανήματα στο δίκτυο. Τα μηχανήματα αυτά θα ελέγχουν την πίεση και την απώλεια νερού. Είναι ένα πρόγραμμα, κύριε Χριστόδουλε, το οποίο υλοποιείται από την αρχή του χρόνου και είναι κάτι το οποίο θα επιφέρει πολλούς αυτοματισμούς στην παρακολούθηση του νερού στην πόλη, στην ρύθμιση των πιέσεων, στις απώλειες του νερού. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν κατά περιοχές για να μπορούμε να έχουμε το περιθώριο μιας μέρας ή όπου δημιουργούνται προβλήματα και υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις να ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλη μία μέρα ή δύο μέρες. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι για εξυγχρονισμό του συστήματος, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει γιατί πέρα από την καλή ποιότητα του νερού που παρέχουμε στους συνδημότες, θέλουμε να είμαστε καλά και υπηρεσιακά στην λειτουργία του συστήματος, έτσι ώστε να μηδενίσουμε τις απώλειες, να ρυθμίσουμε τις σωστές πιέσεις στην πόλη, για να μην έχουμε ζητήματα όπου πραγματικά δημιουργούνται προβλήματα και έχουμε διακοπή η οποία προέρχεται από βλάβη και πρέπει να τρέξουμε να τη διορθώσουμε. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε και τελειώνοντας περίπου μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε σε όλη την πόλη θα έχουμε εγκαταστήσει αυτά τα συστήματα τα οποία βοηθούν πάρα πολύ για την όλη λειτουργία της παροχής του νερού. Στη λειτουργία των λαϊκών αγορών θα εστιάσουμε στη συνέχεια. Το ρεπορτάζ είχε ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης. Συνδεόμαστε με την αίθουσα ενημέρωσης. Έχουμε άρση μέτρων και αλλαγές στη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα και κύριε. Πράγματι, έτσι είναι. Σε πλήρη κανονικότητα μπαίνουν στη λειτουργία τους οι λαϊκές αγορές όλης της χώρας. Με ΦΕΚ, με νόμο, επανέρχεται το προηγούμενο καθεστώς προ-κορονοϊού εποχή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Δήμοι δεν υποχρεούνται να κάνουν παράλληλες αγορές. Μπορούν να κάνουν τις αγορές όπως είχαν οριοθετήσει και εγκρίνει και αδειοδοτηθεί από την πολιτεία.
Έτσι λοιπόν, και μάλιστα είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι με 100% συμμετοχής των εκθετών και των παραγωγών λαϊκών αγορών. Στην Πτολεμαϊδα, για παράδειγμα, την ερχόμενη Τετάρτη, 16 του μήνα, θα έχουμε πλήρη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στον καθιερωμένο χώρο, στο εμπορικό κέντρο και όχι στην άνω πόλη, στον χώρο της Εμποροπανήγυρης που γινόταν η παράλληλη αγορά. Να θυμίσουμε, Κώστα, ότι είχαμε σειρά διαμαρτυριών από τους παραγωγούς, ναι, και από τους δημότες, οι οποίοι σημείωναν χαρακτηριστικά ότι βοηθάει καλύτερα η λειτουργία μιας λαϊκής αγοράς. Ναι, δεν πέρασε αυτό στην συνείδηση των πολιτών. Είχαν συνηθίσει με μία λαϊκή αγορά μία φορά την εβδομάδα και έτσι υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις και πολιτών αλλά κυρίως και εκθετών, γιατί όταν τύχαινε εβδομάδα παραβδομάδα, όταν τύχαινε να πάνε στην παράλληλη αγορά, τότε ο τζίρος τους σχεδόν μηδενίζονταν. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα στην επιβίωση των παραγωγών λαϊκών αγορών και των εκθετών λαϊκών αγορών. Δεν θα εφαρμοστεί για τον Δήμο Κοζάνης αύριο Σάββατο, καθώς δεν προλαβαίνει. Η ισχύ του μέτρου είναι από την ερχόμενη Τρίτη. Άρα λοιπόν στον Δήμο Κοζάνης θα γίνουν αύριο Σάββατο δύο αγορές, όπως ήταν όλη τη διάρκεια της καραντίνας αλλά και της πανδημίας γενικότερα του κορονοϊού. Η μία στον χώρο του Σάββατο θα έχουμε κανονικά μία λαϊκή αγορά και στον Δήμο Κοζάνης. Στις άλλες περιοχές που έχουν λαϊκές αγορές μετά την ερχόμενη Τρίτη θα γίνονται μόνο μία λαϊκή αγορά, όπως ήταν γνωστή. Τώρα τι σημαίνει μία λαϊκή αγορά? Να πούμε και αυτό. Σημαίνει έχουμε άρση και των μέτρων απόστασης 5 μέτρα ανά πάγκο. Αυτό γίνεται ένα μέτρο, δεν θα πρέπει να είναι κολλητά όπως ήταν πριν από τον κορονοϊό εποχή, θα είναι τουλάχιστον ένα μέτρο απόσταση οι πάγκοι. Και ένα καινούριο στοιχείο είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη λαϊκή αγορά, είτε είναι μικροπολιτές, είτε είναι παραγωγοί, είτε εκθέτες βιομηχανικών προϊόντων, θα πρέπει νωρίτερα να έχουν κάνει self-test, το οποίο να το έχουν μαζί τους για να το υποδείξουν στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Να δούμε το ρεπορτάζ, Κώστα, και επανερχόμαστε. Έχουμε επαναφορά στον τρόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Έχουμε επαναφορά, μια από την πολύ αναμενόμενη από όλους. Γυρίζουμε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην κανονική λειτουργία. Σταματούν πλέον οι παράπλευρες λαϊκές αγορές. Την επόμενη Τετάρτη στο Δήμο Ορδέας, σύμφωνα με το ΦΕΚ που βγήκε χθες και δημοσιεύτηκε τον 2476, θα είναι όλοι οι εκθέτες μας στον χώρο της κύριας λαϊκής αγοράς. Άρα πάνω στην Άνω Πόλη, στον χώρο της Εμποροπανήγυρης, σταματά. Σταματά είναι, δεν θα είναι ούτε ένας εκθέτης, θα είναι όλοι εδώ μέσα με αυστηρότητα οι αποστάσεις στο ένα μέτρο και με υποχρεωτικά self-test για όλους την ημέρα της λαϊκής αγοράς. Το 100% της λαϊκής και τα βιομηχανικά προϊόντα και η παραγωγή και όλοι. Το 100% για αρχή με ένα μέτρο απόσταση, πάντα πολύ αυστηρά και πάντα συνεχόμενα, κρατώντας πάλι όλα τα μέτρα βάση του COVID, συν τα self-test για όλους τους εκθέτες. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τώρα κάνουμε ένα εγχείρημα, ανοίγουμε ουσιαστικά στην κανονικότητα τη λαϊκή. Μπαίνουμε στην κανονικότητα με πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή να συνεχίσουμε αυστηρά, όμορφα, νοικοκυριαμένα μπορώ να πω, με τις μάσκες, με όλα τα μέτρα που είχαμε μέχρι τώρα, με μεγάλη προσοχή να μην επανέλθουμε σε άλλα καθεστώτα. Θα έχουμε δημοτική αστυνομία, θα έχουμε ελέγχους για να τηρηθεί αυτό και να πάμε καλά, για να μην χρειαστεί να κάνουμε πισωγύρισμα? Οι έλεγχοι από όλες τις υπηρεσίες γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται κάθε Τετάρτη. Και η καταγραφή των εκθετών και οι αποστάσεις και η εύρυθμη λειτουργία της. Αυτά για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην Πτολεμαϊδα. Θυμίζουμε ότι αύριο Σάββατο, η μέρα Λαϊκής Αγοράς στην πόλη της Κοζάνης, θα λειτουργήσουν και οι δύο λαϊκές αγορές, και η μία στην περιοχή του Νιάιμερου και η άλλη στην Αριστοτέλους. Από το άλλο Σάββατο θα τεθεί σε ίσχυ η εφαρμογή ο νόμος και έτσι λοιπόν από το ερχόμενο Σάββατο θα έχουμε μία λαϊκή αγορά στην πόλη της Κοζάνης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε
και τις μικρές λαϊκές αγορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, Τρίτη, στα Ηπειρώτικα και στην Σκούρκα. Στην Αγία Παρασκευή, να το πω καλύτερα, και στη Σκούρκα. Κώστα, επιστρέψαμε για ένα άλλο θέμα βέβαια. Φεύγουμε από τις λαϊκές αγορές και τη λειτουργία τους. Πάμε τώρα στο ΙΚΑ, στο ΕΦΚΑ. Μεταφέρθηκε στα καινούργια, στις νέες εγκαταστάσεις, στο κτίριο της περιφέρειας στην Τολεμαϊδα, έτσι, ένα χρόνιο έτοιμα. Παραμένουμε λοιπόν, στην Τολεμαϊδα, στην Εορδαία, στο Δήμο Εορδαίας. Πράγματι, την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για την έναρξη της μετακόμισης, της μεταφοράς των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, πρώην ΙΚΑ, στο νέο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, γνωστό ως διοικητήριο στο Πάρκο Οκτάκτων Αναγκών, νότια είσοδο της Τολεμαΐδας. Μιλάμε για μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 4 περίπου χρόνια από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Είχε αποφασιστεί προκειμένου στην αποδόμηση υπηρεσιών του Δημοσίου της Τολεμαΐδας για να βρεθεί καλύτερο και ελκυστικότερο επιχείρημα να μην κλείσουν οι υπηρεσίες. Τότε η Περιφέρεια δέχτηκε στο Διοικητήριο να στεγαστούν δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να εξοικονομήσει το ελληνικό δημόσιο χιλιάδες ευρώ σε ενίκεια. Αυτή είναι η απόφαση, αυτό ήταν το σκεπτικό της απόφασης της Περιφέρειας Καρυπίδη με αντιπεριφερειάρχη τον Παναγιώτη Πλακετά, και αυτό λοιπόν υλοποιείται τώρα. Πάει στο διοικητήριο λοιπόν το ΙΚΑ, έχει ολοκληρωθεί η μεταστέγασή του, απομένει η μεταφορά του τηλεφωνικού κέντρου. Αυτή την ώρα που μιλάμε δεν λειτουργεί το τηλέφωνο, το τηλεφωνικό κέντρο του μικρό ΕΦΚΑ, το κακό Παρασκευή σήμερα, μικρό το κακό Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Τη Δευτέρα είπε, δεσμεύτηκε ο εργολάβος ότι θα τεθεί σε λειτουργία και το τηλεφωνικό κέντρο. Λειτουργεί όμως το ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω email ή αυτοπροσώπως παρουσία των πολιτών στα γραφεία στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ. Στεγάζεται πια στο διοικητήριο, στον πρώτο όροφο, πάνω ακριβώς όροφο από το μηχανολογικό, για να ξέρουμε και πώς κανείς μπορεί να το βρει. Τώρα υπάρχει δυνατότητα, επειδή είναι στην άκρη της πόλης και κάποιοι δεν διαθέτουν κάποιο όχημα. Για αυτούς που διαθέτουν όχημα υπάρχει και μεγάλος χώρος στάθμευσης. Για αυτούς που δεν διαθέτουν υπάρχει και έχει τεθεί σε λειτουργία και αστική συγκοινωνία με αστικό λεωφορείο εντός πόλης, και έτσι μπορεί κανείς να πάει, ανά 45 λεπτά είναι το δρομολόγιο του αστικού. Αυτό είναι το θέμα μας. Νομίζω είναι μια καλή εξέλιξη. Μέσα στον Ιούλιο υπάρχει ο σχεδιασμός να μεταφερθεί εκεί και η εφορία της Τολεμαΐδας. Ένας σχεδιασμός που θα τον δούμε το επόμενο διάστημα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ για την μεταφορά του ΕΦΚΑ στο κτίριο της περιφέρειας στην Τολεμαΐδα. Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μετεστέγασης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ της Τολεμαΐδας στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών. Ήδη η υπηρεσία έχει ανοίξει το νέο χώρο και δέχεται το κοινό, τους πολίτες της περιοχής της Εορδαίας. Εν τούτης, αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, καθώς δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στο νέο χώρο το τηλεφωνικό κέντρο. Οι συναλλασσόμενοι με τον ΕΦΚΑ της Εορδαίας εξυπηρετούνται είτε με ιδία παρουσία στο νέο χώρο, είτε με ηλεκτρονικά μηνύματα, χωρίς να μπορούν να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικό ραντεβού. Ξεπερνώντας τον εαυτό τους, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ κατάφεραν σε λίγα 24 ώρα να μεταφέρουν στο νέο χώρο γραφεία και αρχείο της υπηρεσίας. Σύμφωνα με το Διευθυντή Κωνσταντίνο Μίχο, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, καθώς από δύο ορόφους η υπηρεσία στο εξής λειτουργεί μόνο σε ένα επίπεδο. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι μεταφερθήκαμε τελικά στο νέο κτίριο. Ήδη από την 3η 8 Ιουνίου ξεκίνησαν οι συνάδελφοι και εξυπηρετούν τους πολίτες. Φυσικά έχουμε κάποια προβλήματα ακόμη, μικρά προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Όπως η μεταφορά του τηλεφωνικού κέντρου δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Ελπίζουμε, μας ενημέρωσαν ότι τη Δευτέρα, στις 14 του μήνους θα μεταφερθεί το τηλεφωνικό κέντρο και να έχουμε πλέον και την εξυπηρέτηση με τα ραντεβού, τα τηλεφωνικά ραντεβού, γιατί τα ηλεκτρονικά ραντεβού ισχύουν κανονικά. Μπορούν να κλείνουν οι πολίτες σε ραντεβού και να προσέχουν να τους εξυπηρετήσουμε. Έχουμε κάποια προβλήματα ακόμα με την, όπως θα διαπιστώσατε και εσείς, ότι ακόμα προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε τα γραφεία μας, γιατί ήταν μεγάλο το εγχείρημα, ήταν πολύ μεγάλο το αρχείο. Γιατί από δύο ορόφους που ήταν συνάδελφοι πήγαμε σε έναν όροφο. Και όπως καταλαβαίνετε, οι χώροι
είναι μικρότερη και προσπαθούμε να συντονιστούμε εδώ, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να εξυπηρετήσουμε άψογα τους πολίτες της Ιορδαίας. Σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΙΚΑ, ήθελα να ενημερώσω ότι έχει γίνει μετακόμιση του υποκαταστήματος της Πολυμαϊδας στο διοικητήριο. Ακόμα έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά τουλάχιστον το τηλεφωνικό μας κέντρο που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Και ακόμα έχουμε κάποια μικρό προβλήματα όσον αφορά τη μεταφορά των αρχείων μας στα γραφεία μας. Τα γραφεία έχουν ανοίξει, η υπηρεσία λειτουργεί προς τα γραφεία έχουν ανοίξει, η υπηρεσία μας λειτουργεί κανονικά. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τηλεφωνικά τον κόσμο που ίσως χρειάζεται κάποιες πληροφορίες. Τώρα πια δεν θα έχει ενίκιο, θα είναι σε ένα δημόσιο χώρο. Ευτυχώς έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση στον διοικητήριο. Δεν θα έχουμε πλέον ενίκια που όσον αφορά αυτό το κομμάτι σίγουρα είχε επιβάρηση ο φορολογούμενος πολίτης. Είναι φαντάζομαι πιο εύκολη πρόσβαση γιατί θα μπορούν να έχει χώρους πάρκινγκ που θα μπορούν να σταθμεύσει ο κόσμος και για τα ΑΜΕΑ είναι πιο εύκολη πρόσβαση. Οπότε και με την... Και υπάρχει και μια δέσμευση για τοπική συγκοινωνία ότι θα ήδη έχει ξεκινήσει η συγκοινωνία, η αστική συγκοινωνία και σε λίγο θα μεταφερθεί και η εφορία. Νομίζω ότι θα είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση του δημοσίου τομέα στον πολίτη της Ιορδαίας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Οι συνάδελφοι δείξαν αυτοπάρνηση, δουλέψαμε και Σαββατοκύριακο εδώ. Οι συνάδελφοι δώσανε πέραν του αυτού τις προσπάθειες εκεί. Τους ευχαριστώ και όλα, τους ευχαριστήσω και δημόσια για αυτά που μου κάνανε, για να έτσι ώστε να λειτουργήσει η υπηρεσία μας γρήγορα και όπως πρέπει, στο χρονικό περιθώριο που είχαμε από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ. Αυτά έχω να πω. Άρα ουσιαστικά από εβδομάδα και με τηλεφωνικό κέντρο κανονικά λειτουργούμε στο διοικητήριο. Ελπίζουμε ότι την νέα Δευτέρα να έχουμε τακτοποιήσει, να έχει λυθεί και το πρόβλημα αυτό με το τηλεφωνικό κέντρο και να είμαστε πλήρες έτοιμοι για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Αυτά από την Πτολεμαϊδα, να πούμε ότι πολλά προβλήματα δημιούργησε η βροχή, η καταρακτώδης βροχή στην Κοζάνη. Είχαμε και χαλαζόπτωση. Το εξωτερικό συνεργείο της τηλεόρασης του Φλάσ με τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Χριστόδουλο και τον εικονολήπτη Μιχάλη Τεμέλκο βρίσκονται έξω. Θα έχουμε σε λίγο ζωντανή σύνδεση, καθώς έχουμε πολλές και μεγάλες ζημιές. Θα πάμε τώρα να δούμε την εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου στο δικαστήριο της Φλόρινας. Αναφερόμαστε στον Μακελάρη που μπήκε στη ΔΟΗ Κοζάνη σε Μετσεκούρη. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο καλός συνάδελφος Μιχάλης Αγραφιώτης. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, μέχρι στιγμής συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πέρσι το καλοκαίρι. Και ο Μακελάρης, ο 45χρονος, δεν πήρε τίποτα πίσω από αυτά που έκανε. Από ό,τι φαίνεται, είναι αμετανόητος. Μάλιστα δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Και από ό,τι φαίνεται, Κατερίνα, ένα άλλο θέμα που ήταν περίπου το πρωί 18 με 19 μάρτυρες να καταθέσουν στα δικαστήρια της Φλόρινας. Με αποδοκιμασίες έφτασε ο Μακελάρης και βέβαια πρέπει να πω ότι... Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην σύνδεσή μας με την αίθουσα ενημέρωσης. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι στη διάρκεια του δελτίου μας θα συνδεθούμε με το κέντρο της Κοζάνης όπου είχαμε ζημιές από την καταρακτώδη βροχή, είχαμε και χαλάζι. Θα σας δώσουμε εικόνα όπως και τα νεότερα, όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Επανερχόμαστε στον συνάδελφο Μιχάλη Αγραφιώτη. Αυτά έχει σύγχρονη τεχνολογία, Μιχάλη. Ναι, Κατερίνα, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ και εικόνες σχετικές από τη Φλόρινα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι συνεχίζεται η εκδίκαση, 20 μάρτυρες κατηγορίας, υπεράσπιση όρισε το ιερεδικαστήριο να φανταστείς υπεράσπιση για τον Μακελάρη. Δεν είχε ο ίδιος δικηγόρο γιατί, όπως προείπα, δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη, δεν πιστεύει στο κράτος, δεν πιστεύει στις δημόσιες αρχές, οπότε θεώρησε ότι αυτό που είπε χαρακτηριστικά είπε ότι ένας βορειακός λιγότερος τόσο το καλύτερο. Δηλαδή προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του, είναι ένας σύγχρονος ήρωας, οπότε που τα βάζει με το ίδιο το κράτος.
Οι άνθρωποι όμως που ήταν εκεί μάρτυρες, μίλησα με όλους, Κατερίνα, ήταν οι συγκλονισμένοι άνθρωποι και βεβαίως θέλουν και στήριξη, γιατί πραγματικά αυτό που έζησαν πέρσι, ευχόμαστε να μην το ζήσει κανένας άλλος. Να δούμε το ρεπορτάζ Μιχάλη από την Φλόρινα. Είχε και να επανέλθω. Ναι. Έχετε να πείτε κάτι. Και από την Φλόρινα, όπου συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου Μακελάρη στη ΔΟΗ, να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μιχάλη, κόντρα είχαμε σήμερα στη Βουλή ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στον πρόεδρο της Βουλής. Τι ακριβώς συνέβη? Μίλησε για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα, και φαίνεται ότι υπήρξε ένα πρόβλημα επί της διαδικασίας, όπου ο κύριος Στασούλας έκλεισε ουσιαστικά το μικρόφωνο στον Αλέξη Τσίπρα, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι δεν ήρθε σε αυτή τη διαδικασία, δεν το προβλέπει ο κανονισμός να μιλάει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και να κάνει μονόλογο. Άρα λοιπόν, αν θέλει ο κύριος Τσίπρας, λέει, να αλλάξει τον κανονισμό της Βουλής, είπε ο κύριος Στασούλας, ανταπάτησε και διέκοψε τη συνεδρία. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη πλευρά είπε για φήμωση, μίλησε για φήμωση, μίλησε για πρακτικές Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Κατηγόρησε τον κύριο Τασούλο ότι δεν είναι πρόεδρος της Βουλής, αλλά πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μια μεγάλη ένταση στη Βουλή, η οποία ένταση πραγματικά υποθάλπτει βέβαια και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν, Κατερίνα, και με την εργασιακή κινητοποίηση χθες. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται τη δημοκρατία, φοβάται τον κοινοβουλευτισμό, φοβάται τις αντιδράσεις των Ελλήνων πολιτών και το εργασιακό και φέρεται με αυτόν τον τρόπο σε σχέση με τα δάνεια, όπου, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας χαρακτηριστικά, θα ακούσουν και τη δήλωση, χρεώνει το λαό 30 εκατομμύρια κάθε χρόνο η Νέα Δημοκρατία. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Θέλω να απευθυνθώ στο σώμα και για το γεγονός ότι απαξιώνεται την κλευτική διαδικασία και για την ουσία του ζητήματος. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα που θέσατε σήμερα δεν ευσταθεί. Χίλια συγγνώμη, ναι. Ζητάτε στην ουσία να καθιερώσετε ένα νέο τρόπο παρέμβασης στο Κοινοβούλιο. Είμαι ανοιχτός σε κάθε πρόταση αλλαγής του κανονισμού της Βουλής. Αλλά δεν μπορεί η Βουλή να αλλάζει άρδιν τον κανονισμό της με βάση πρωτοβουλίες οι οποίες καθόλου δεν προβλέπονται. Αυτός που παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής δεν είμαι εγώ, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του την κοινοβουλευτική διαδικασία και ιδιαίτερα την καθιερωμένη ώρα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει ήδη σε 7 επίκαιρες ερωτήσεις και έχει προκαλέσει 5 συζητήσεις με δική του πρωτοβουλία. Ποιο είναι το άρθρο εκείνο του κανονισμού της Βουλής, το οποίο δεν μου επιτρέπει να ομιλήσω ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως πρώην Πρωθυπουργός και ως πρόεδρος κλευκής ομάδας? Το άρθρο που μιλάει για τις επίκαιρες δεν ομιλεί για δυνατότητα ομιλίας αρχηγών, ενώ όλα τα άλλα ομιλούν για δυνατότητα ομιλίας αρχηγών. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων ως πρόεδρος του συνόλου της Βουλής των Ελλήνων και όχι ως πρόεδρος ο οποίος δέχεται σκονάκια για το τι θα πει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν θα καταφέρετε να φημώσετε τη φωνή μας μέσα στον ναό της δημοκρατίας. Σταθείτε σε αυτό το βήμα ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και όχι ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή δεν θέλω η Βουλή να μετατραπεί σε σκηνικό πολιτικού ακτιβισμού και επειδή στις επίκαιρες ερωτήσεις δεν επιτρέπονται μονόλογοι ούτε μονόπρακτα, διακόπτω τη συνεδρίαση, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση και περιμένω πρότασή σας για τροποποίηση του κανονισμού. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε για την προστασία του κύρους του Κοινοβουλίου από κάθε πολιτικό ακτιβισμό. Ευχαριστώ. Και το μείζον ζήτημα σήμερα είναι το γεγονός ότι ο ισολογισμός που βγήκε στη δημοσιότητα για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί
μνημείο αναξιοπιστίας και διαχειριστικής ανικανότητας για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Το κόμμα του κάθε χρόνο φεσώνει τον ελληνικό λαό και τον Έλληνα φορολογούμενο κατά 30 εκατομμύρια ευρώ. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κουζάνης, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, για μια θετική εξέλιξη και αίτημα των κατοίκων του Δήμου Βελβεντού. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες λοιπόν για την ίδρυση αστυνομικού σταθμού στην περιοχή. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες ο κύριος Μανατίδης, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα και γνωρίζει και την πορεία των διαδικασιών μέχρι την ημέρα λειτουργίας του σταθμού. Καλό μεσημέρι, κύριε Μανατίδη. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο, κύριε Μανατίδη. Τηλεφωνικά βέβαια η επικοινωνία μας. Σας περιμένουμε Σαββατοκύριακο. Έχετε κοινοβουλευτικό έργο, κοινοβουλευτική παρουσία στη Βουλή. Πείτε μας λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά, σύντομα η λειτουργία του αστυνομικού σταθμού στο Βελβεντό. Κοιτάξτε, διαδικαστικά, θεσμικά τουλάχιστον, βαίνει προς ολοκλήρωση αυτή η διαδικασία, η θεσμοθέτηση του αστυνομικού σταθμού στο Βελβεντό, ένα αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, το οποίο υποστήριξα και εγώ με δική μου επιστολή κατόπιν προς το αρχηγείο. Οι επαφές που έγιναν μεταξύ του αρχηγείου, του Δήμου, της αστυνομίας στην Κοζάνη και της περιφέρειας επέφεραν καρπούς. Ήδη επισκέφθηκε κλιμάκιο της αστυνομίας σε συνέχεια της δικής μου επιστολής και την περιοχή. Ήταν το κτίριο. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει για το κτίριο, αλλά το πρώτο βήμα προκειμένου να παραχωρηθεί το κτίριο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ήταν να βγει η απόφαση έγκρισης ίδρυσης αστυνομικού σταθμού στο Βελβεντό. Ήδη αυτή η απόφαση έχει φύγει και από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, προστασίας του πολίτη, με συγχωρείτε, έχει πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν θα υπάρχουν προβλήματα έτσι κι αλλιώς για την έγκριση και στο επόμενο διάστημα, αν όλα πάνε καλά, θα εκδοθεί και το προεδρικό διάταγμα σύστασης του αστυνομικού σταθμού Βελβεντού. Κύριε Βουλευτά, οι διαδικασίες προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς, πρέπει να πούμε. Ωστόσο, εκεί, αυτό που προβληματίζει είναι πότε θα πάρει ΦΕΚ. Εκεί υπάρχει μια καθυστέρηση, εκτός και αν προχωρήσουν πιο σύντομα. Το ΦΕΚ θα προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό που φτάσαμε μέχρι εδώ. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί το παρακολουθώ βήμα-βήμα και όπου χρειάζεται συντράμω. Δεν με ανησυχεί αυτό το θέμα καθόλου. Πιο πολύ πλέον θα πρέπει να εστιάσουμε μετά την έκδοση και της απόφασης και την απόφαση παραχώρησης από την Χρηματική Υπηρεσία του Δημοσίου του κτηρίου, όπως είπα, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι διαδικασίες νομιμοποίησης του κτηρίου και μελετών για τις διαρρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να φιλοξενήσει τη νέα δομή του αστυνομικού σταθμού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από εδώ και μετά. Ναι, αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και αίτημα των δημοτών, της Δημοτικής Αρχής εδώ και χρόνια. Είναι θέμα πλέον του Δήμου και της Περιφέρειας, προκειμένου να κάνουν και τις μελέτες και τις αναγκαίες διαρρυθμίσεις. Και άλλωστε ο Μανώλης Τεργίου είναι δήμαρχος και τα προηγούμενα και στην προηγούμενη θητεία του το είχε φέρει επανειλημμένος ως αίτημα, καθώς θα επέλθει η ασφάλεια στους κατοίκους του Δήμου Βελβεντού. Γνωρίζουμε ότι είναι μια περιοχή με μεγάλη κίνηση. Θέλουν να νιώθουν ακόμα πιο ασφαλείς. Κύριε Βουλευτά, να ρωτήσω λίγο. Νοπή στη μνήμη μας τη ληστεία η οποία είχε γίνει, θυμάστε, στην τράπεζα. Και πράγματι οι πολίτες της περιοχής αυτής αξίζουν της προστασίας και της ασφάλειας. Μια από τις μεγαλύτερες ληστείες στην περιοχή, αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Μανατίδη, θα είμαστε σε επικοινωνία, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα, όχι ως θέμα, όχι ως αποτέλεσμα, θα έχουμε έναν ακόμη αστυνομικό σταθμό στην περιοχή. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε κι εσείς καλά. Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι ακριβώς, ποια τα προβλήματα που δημιούργησε η καταρακτώδης βροχή και το χαλάζι. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Βαγγέλη Χριστόδουλο,
με το εξωτερικό συνεργείο μεταδόσεων της τηλεόρασης του Φλάς Βαγγέλης Χριστόδουλος, το ρεπορτάζ ο εικονολήπτης μας ο Μιχάλης Οτεμέλκος. Θα μας μεταφέρουν τώρα εικόνες και τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως τραγικές, τραγικές, πραγματικά τραγικές εικόνες. Βαγγέλη. Κατερίνα, καλησπέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στην οδό Μακρυγιάννη. Για να καταλάβουν και οι πολίτες που δεν γνωρίζουν από οδούς, είναι η περιοχή ακριβώς κάτω από τον παλιό ΟΑΕΒ, προς την έξοδο της πόλης της Κοζάνης, εδώ που πάντα όταν βρέχει καταλήγουν τα νερά και σχηματίζονται κάποιες μικρές λακκούβες γεμάτες με νερό. Αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι λακκούβα, είναι μια λίμνη η οποία σχηματίστηκε εδώ στο χαμηλότερο σημείο της πόλης Κατερίνα. Φυσικά ο δρόμος έχει κλείσει. Υπάρχει και η αστυνομία, υπάρχει και η πυροσβεστική. Θα σας δείξω πλάνα και από την πυροσβεστική υπηρεσία που βρίσκεται στον χώρο για να επέμβει. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Υπήρχαν κάποια τηλεφωνήματα προς την πυροσβεστική από πολίτες οι οποίοι λόγω βροχής είχαν εγκλωβιστεί με το αυτοκίνητό τους σε δρόμους της Κοζάνης. Βγήκαν βεβαίως στα συνεργεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά πλέον το πρόβλημα εστιάζεται μόνο στο σημείο αυτό. Είναι το γνωστό σημείο που πλημμυρίζει πάντα όταν έχουμε έντονη κακοκαιρία. Αυτό που είχαμε πριν από λίγη ώρα στην Κοζάνη ήταν πολύ έντονη βροχόπτωση και στη συνέχεια έντονη χαλαζόπτωση. Μάτσο που χαλάζει στα χωράφια όπου δεν έχει λιώσει ακόμα, δείχνει ένα σκηνικό σχεδόν χιονισμένο. Ακόμα και στο κομμάτι αυτό που σας δείχνω των νερών που έχουν λιμνάσει, βλέπουμε ότι αυτό που επιπλέει είναι το χαλάζι, το οποίο βεβαίως έπεσε σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Είναι το γνωστό σημείο, Κατερίνα, που πάντα πλημμυρίζει, αλλά τόσο πολύ νερό δεν έχω ξαναδεί στην περιοχή αυτή. Έχει παρασύρει μέχρι και κάδους απορριμμάτων το νερό, ναι, με την ένταση που κατέβαινε πριν από λίγα λεπτά. Τώρα έχει λιμνάσει και περιμένουν όλοι να πέσει. Η δύναμη της βροχής κατέβασε πολλά φερτά υλικά. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Επειδή γνωρίζουμε, Βαγγέλη, την περιοχή, έχει γίνει αγνώριστη η περιοχή. Δεν οι εικόνες είναι τραγικές πραγματικά. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο, γιατί πριν από 10 λεπτά ήσουν εδώ. Τα λέγαμε από την αίθουσα ενημέρωσης. Μέσα σε 10 λεπτά έγινε το κακό πραγματικά. Θα δούμε και τις ζημιές που προκλήθηκαν αφού θα ξεκινήσει η καταγραφή. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα διακόψουμε για ό,τι νεότερο την ροή του δελτίου μας. Άλλωστε προέχει η ασφάλεια των δημοτών. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Χριστόδουλο και τον Μιχάλη Τεμέλκο για το ζωντανό ρεπορτάζ και πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Αυτά λοιπόν, χαλάζι, βροχή. Θυμίζουμε ότι το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες δημιούργησε πολλά προβλήματα στους παραγωγούς του Βελβεντού. Καταστράφηκαν οι καλλιεργίες τους. Είχαμε τον Παγετό, είχαν παγώσει οι δένδροκαλλιέργειες, τώρα και η παραγωγή, που σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Έχουμε χαλάζει και σε άλλες περιοχές. Να πάμε τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ. Καθώς τοποθετήθηκαν ειδικές κορδέλες ασφαλείας στο ξενία της Κοζάνης, κάθε απόγευμα εκεί συγκεντρώνονται πολίτες που κάνουν τον περίπατό τους. Ωστόσο, το ξενοδοχείο, το παλιό ξενοδοχείο, παρουσιάζει διάφορες... πέφτουν τα ντουβάρια με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα και έτσι λοιπόν οι αρμόδιοι προχώρησαν στις κορδέλες ασφαλείας, στην τοποθέτηση αυτών. Η Δημοτική Αστυνομία τοποθέτησε κορδέλα μπροστά από το κτίριο του Ξενία. Έτσι απαγορεύεται η πρόσβαση στον οποιοδήποτε. Η εξέλιξη προκλήθηκε μετά από αυτοψία στο κτίριο από την πολεοδομή του Δήμου Κοζάνης. Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται: αποφαινόμαστε ότι τίθεται θέμα ασφάλειας από απόψεως δομικής. Ναι, είναι επίσημο έγγραφο. Είναι από το Δήμο Κοζάνης, από την Πολεοδομία. Έχει γίνει μια αυτοψία 4 Ιουνίου στο χώρο και βρήκαν ότι υπάρχει ετοιμόρροπο τμήμα οπλισμένου σκυροδέματος. Ναι. Βασικά όλο το κτίριο είναι επικίνδυνο. Αλλά υπάρχει και ένα τμήμα του που κρέμεται ένα μεγάλο κομμάτι από την οροφή, από το δεύτερο όροφο, κρέμεται ένα μεγάλο κομμάτι μπετόν. Ναι.
Εγώ, εντάξει, επειδή ανεβαίνω κάθε μέρα, περπατάω στην ξενία, είδα τις κορδέλες. Γύρω-γύρω το κλείσανε, το φράξανε και ζητούν από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτης, να ξέρουμε καθ' αυτού ποιος είναι. Ζητάει σε 5 μέρες αν θέλει να κάνει ένσταση, αλλιώς πρέπει να αποκατασταθεί η επικινδυνότητα. Να κάνει κάτι με το θέμα. Αυτό θέλαμε να καταφέρουμε σαν πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι. Θέλαμε να καταφέρουμε αυτό, να καταστεί επικίνδυνο για την ασφάλεια των πεζών, του κόσμου. Συχνάζουν ανήλικοι στο ξενία, ανεβαίνουν σε στέγη, παίζουν. Μετά είναι και θέμα υγιεινής. Έχουμε καθαρίσει πάρα πολλές φορές. Τελευταία φορά καθάρισα την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί, εντάξει, θέλουμε, μας αρέσει ο χώρος, είναι μέσα στο πράσινο. Είναι κρίμα δηλαδή να καταστρέφεται όλο αυτό. Και δεν θέλω δηλαδή να παρεξηγηθώ ότι ζητούμε να γίνω ξενίας όπως ήταν. Αυτό το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Ναι, δεν μπορεί να γίνει το ξενοδοχείο. Πέρασαν τα χρόνια, έχει διαβρωθεί. Θα μπορούσε να το αναλάβει ο Δήμος. Αυτό ζητούμε όλο αυτόν τον καιρό και φωνάζουμε και έχουμε κάνει και ενέργειες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η ΕΤΑΒ ή να στείλει ο Δήμος να κάνει ενέργειες προς την ΕΤΑΒ, να παραχωριστεί το κτίριο με ενίκιο. Το οικόπεδο είναι του Δήμου. Αυτό το ξέρουμε από πάντα. Ναι. Το οικόπεδο είναι του Δήμου. Να επιστρέψει στο Δήμο. Έχουμε διάβρωση λοιπόν του κτηρίου, το γνωρίζουμε όλοι, δεν πρόκειται να γίνει το ξενία όπως ήταν, να αποκτήσει την παλιά έγκλη και όπως λένε οι ειδικοί πρέπει να γκρεμιστεί στην κυριολεξία και να υπάρξει ανέγερση νέου ξενοδοχείου πολλά τα χρόνια, πάρα πολλά τα χρόνια. Δεν ασχολήθηκαν με το ζήτημα οι δημοτικές αρχές με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάσταση. Βέβαια είχε περάσει το κτίριο στα ακίνητα, ολόκληρη διαδικασία και ένα ιστορικό που θα χρειαστεί ώρες να το συζητάμε. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα να έρθουμε στο σήμερα. Θα ασχοληθούμε την πολιτική επικαιρότητα και θα σχολιάσουμε αρκετά θέματα τόσο από την γενική πολιτική επικαιρότητα αλλά και τοπικά ζητήματα με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ, πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Η συζήτηση με τον κύριο Κουκουλόπουλο πάντα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αν ασχοληθούμε και συζητήσουμε και για ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση, χρειαζόμαστε πάνω από 2 ώρες. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουκουλόπουλε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι. Για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Χθες είχαμε την 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η ΓΕΣΕ, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή, είχαν χρόνια να δουν τόσο κόσμο στους δρόμους. Συμμετείχε και το ΚΙΝΑΛ, κύριε Κουκουλόπουλε, που αυτό σημαίνει ότι είστε αντίθετοι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είχατε και μια σχετική ανάρτηση χθες. Γιατί? Είμαστε αντίθετοι. Καταρχάς, να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε στο ρεπορτάζ, κύριε Μαρκοπούλου, επειδή συμμετείχα στη μεγάλη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ. Πραγματικά, χρόνια είχαν να δουν οι δρόμοι της Αθήνας τόσο κόσμο. Είμαστε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη, ήταν και η δική μας συμμετοχή εξαιρετικά μεγάλη. Δεν ήταν με επικεφαλή στην πρόεδρο, βέβαια, την κυρία Γεννηματά. Γιατί είμαστε αντίθετοι στο νομοσχέδιο, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που προωθεί η κυβέρνηση είναι μια ιδεολειπτική αιμονή, δείχνει σε πράγματα τα οποία πια στερούν την νοήμα τους και έχουμε μία απόδειξη απ' έξω, μία από μέσα. Να πάρουν την απ' έξω, οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν τις πολιτικές αυτές που επί χρόνια υπηρέτησαν και βλέπουν τον πρόεδρο Μπάιντεν να δείχνει ένα τελείως άλλο δρόμο. Δηλαδή με εξαθλιωμένους εργαζόμενους προκοπή δεν γίνεται, ανάπτυξη δεν γίνεται. Πώς να το πω πιο απλά. Έτσι. Στην Ελλάδα το είχαμε δει νωρίτερα αυτό με τα 3 μνημόνια, έτσι. Αποδιοργανώθηκαν εντελώς οι εργασιακές σχέσεις.
Δεν μπόρεσε ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να τις ανατάξει, το ξέρουμε όλοι. Έτσι. Επί 10 χρόνια λοιπόν αποδιοργανώθηκαν εντελώς, αποδιαρθρώθηκαν οι εργασιακές σχέσεις και παρόλα αυτά ανάπτυξη δεν είδαμε. Και όλοι ελπίζαν. Και είπα νωρίτερα και το παράδειγμα των ΗΠΑ, με συγχωρείτε, γιατί αν κάποιος πει ότι άλλο εκεί, άλλο εδώ, μα βλέπετε ότι και εκεί, και εκεί οι κοινωνίες στραφήκαν κατά των συστημάτων, διότι δεν δέχονται αυτή την κατάσταση. Και στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ πιο οδυνηρή εξέλιξη με τη φυγή των νέων. Αυτό υπογραμμίζω και στην ανάρτησή μου. Δηλαδή, τι θέλουν οι νέοι άνθρωποι? Να δουν ότι υπάρχει πιθανότητα για καλά αμοιβόμενες αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Δεν ζητάνε τον ουρανό μετάστερα. Κύριε Κουκουλόπουλε, να ρωτήσω λίγο. Να σταθούμε δίπλα τους για να τους δώσουμε το μέλλον που τους χρωστάμε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Για μένα αυτό ήταν το νόημα της χθεσινής και της δικής μου προσωπικά συμμετοχής και του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος του Αλλαγής. Δηλαδή πρέπει να αποτιμούμε θετικά όλη την εμπειρία μας και να βλέπουμε τι γίνεται έξω. Αυτό. Κύριε Κουκουλόπουλε, η πανδημία ήταν ανασταλτικός παράγοντας στο να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις ή ήταν πρόσχημα, ήταν προαποφασισμένο από την κυβέρνηση να προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που όπως τονίζουν οι περισσότεροι μας οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα? Κοιτάξτε, κύριε Μαρκοπούλου, εγώ δεν θα πω ήταν σκόπιμο ή όχι. Δηλαδή, η πανδημία έφερε στην Ελλάδα αυτά που στο εξωτερικό είναι πολύ δεδομένα, δηλαδή την τηλεεργασία. Έφερε πολύ τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για εμπορικές πράξεις, που πιέζει πάρα πολύ την αγορά, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, πιέζει και η παραδοσιακή μας αγορά, αυτή που λέμε λενεμπόριο. Τα εμπορικά καταστήματα, να πούμε καλύτερα, είναι ατυχής έκφραση του λενεμπόριου. Λοιπόν, τα εμπορικά μας καταστήματα, τα κλασικά, τα παραδοσιακά, αυτό που λέμε αγορά, πιέζεται εξίσου επίσης πάρα πολύ, γιατί πολλοί από εμάς έχουν στραφεί στην Amazon, να το πω απλά, και σε μεγάλες πλατφόρμες, και αυτό πιέζει γενικά όλη την κοινωνία. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές που τις επέβαλε η πανδημία εκ των πραγμάτων, δεν τις επέβαλε καμιά αόρατη, καμιά κακή δύναμη. Βλέπουμε όμως εδώ πέρα την κυβέρνηση ότι μένει σε μια ιδεολογική αιμονή και πάει και περιορίζει δικαιώματα στους συνδικαλίζεστε, όταν από τα παιδιά που κάνουν delivery μέχρι δεν ξέρω ποιες άλλες κατηγορίες δεν έχουν συνδικαλιστική έκφραση εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι, κυρίως στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και την ίδια ώρα, θα το ξαναπώ, ακούμε τον πρόεδρο Biden να λέει ότι τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκλώνησε όλη την ανθρωπότητα αυτό που είπε στη Γερουσία. Δεν τις έκτισε η Wall Street, δεν κτίστηκαν από τη Wall Street. Τις έκτισε η μεσαία τάξη της Ηνωμένης Πολιτείας και τα εκεί συνδικάτα. Αυτό είπε ο πρόεδρος Biden, δεν το λέω εγώ. Ας πάρουμε λοιπόν κάποια μηνύματα. Θέλουμε να αλλάξει ο συνδικαλισμός, να γίνει καλύτερος, να αλλάξει. Αλλά όχι να το καταργήσουμε πρακτικά. Κύριε Κουκουλόπουλε, κύριε Υπουργέ, το εργασιακό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σε ώρα δελτίου. Όχι. Θέλω λίγο να έρθουμε στα δικά μας, που είναι ζητήματα που απασχολούν και στην κυριολεξία Κένε. Θέλω να σταθούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τελευταίο διάστημα έχουμε αρκετές αντιδράσεις από κατοίκους, οι οποίοι αντιδρούν στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στον τόπο τους. Βέβαια, δεν είμαστε αντίθετοι στο επιχειρήν και στην επόμενη μέρα μετά την απολιγνητοποίηση, μετά την μεταλιγνήτη εποχή. Το θέμα είναι ότι γίνεται μια άναρχη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών, κύριε Κουκουλόπουλε. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές και από την πλευρά του Κινήματος Αλλαγής. Έχουμε θέσει το χωροταξικό και την αναβάθμιση του δικτύου για να μπορεί να αναπτυχθούν οι άπες σε όλη την Ελλάδα. Είναι η κεντρική θέση που λέμε μόνο εμείς. Το ζήτημα της αναβάθμισης του δικτύου είναι η πρώτη θέση της ενεργειακής δημοκρατίας για την οποία έχω μιλήσει και έχω γράψει πάρα πολλές φορές. Χωρίς αναβάθμιση δικτύου, τη θυμήθηκε η κυβέρνηση όταν έγινε όλο αυτό το κακό στην Ανατολική Αττική και αρχίσαν να μιλάνε για απογειοποίηση, και τότε θυμηθήκαν και την Κοζάνη που απογειώνεμε τα δίκτυα από το 1994. Τα θυμάσαι αυτά. Μαζί τα κάναμε, που λέμε έτσι. Λοιπόν, από το 1994 έχει ξεκινήσει αυτό το έργο. Λοιπόν, μα δεν είναι να το βλέπουν λοιπόν επειδή έριξε μια μπόρα να θυμηθούμε τι μας λείπει. Το δίκτυο πρέπει να αναβαθμιστεί για να μπορεί να αναπτυχθούν ΑΠΕ ελεύθερα σε όλη την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα
Η δεύτερη θέση που λέμε και δικαιώνεται πανηγυρικά τις εξελίξεις, δραματικά μάλλον στον τόπο μας, είναι ότι πρέπει να υποχρεωθούν οι τοπικές αρχές παντού να χωροθετήσουν με δικιά τους ευθύνη και όχι ο καθένας όπου τον βολεύει να τα αναπτύξει. Και το τρίτο που θέλω να πω με έμφαση, κυρία Μαργοπούλου, είναι ότι δεν είναι το θέμα να πούμε λίγα περισσότερα ανταποδοτικά, να μην είναι 3%, να είναι 4% και να δίνουν τζάμπα ρεύμα, λες, ένα χωριό και δεν ξέρω τούτο και το άλλο. Εδώ η περιοχή μας, που εκ των πραγμάτων θα δεχτεί περισσότερα φωτοβολταϊκά, γιατί έχει μεγάλες γραμμές μεταφοράς, άρα μπορεί να αναπτυχθεί μεγάλη ισχύς, πρέπει να πατήσει πόδι με αφορμή το μεγάλο φωτοβολταϊκό της ΔΕΗ. Δεν μπορεί να δεχτούμε το μισό εισόδημα που θα παράγουν τα 2 γιγαβάτ της ΔΕΗ να πηγαίνει στη Γερμανία και το άλλο μισό στη ΔΕΗ και να μας δίνουν κάτι ψήφλο του 5% που είπαμε προχθές. Ναι. Το μισό πρέπει να μείνει εδώ. 5% μετοχές. Με άνω και κάτω όριο. Όλοι οι κάτοικοι με άνω και κάτω όριο και ό,τι δεν μπορέσουμε να καλύψουμε οι κάτοικοι ως το 49% να το καλύψουν οι Δήμοι και η περιφέρειά μας. Έτσι ώστε να κάνουμε ένα πρωτοπόρο σχήμα, να σου πω κάτι, στη Γερμανία της Μέρκελ τέτοια πράγματα κάνουν. Κύριε Κουκουλόπουλε, όλες οι χώρες κάνουν τέτοια πράγματα. Κύριε Κουκουλόπουλε, επειδή πρώτο γνωρίζετε πολύ καλά τα ενεργειακά, δεύτερο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την περιοχή. Να ρωτήσω λίγο. Το μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών να επενδύσουν στην περιοχή οφείλεται μόνο στα υψηλά δίκτυα της ΔΕΗ ή θα έχουν και άλλες ενισχύσεις καθώς προχωράμε στην απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας? Ναι, πω, κοιτάξτε, προσδοκούν και χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά αν καθίσει κανείς και το δει ψυχρά, δεν χρειάζονται τόσο μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Δεν είναι το θέμα, κύριε. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν να πάνε σε πιο παραγωγικές επενδύσεις, αν θέλετε, αυτά τα λεφτά. Και αυτό να ζητήσουμε κι εμείς από τον τόπο μας. Να γίνουν και άλλες επενδύσεις για να παραχθούν αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Καλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η φυγή των νέων και πρόσφατων των επιχειρηματιών, κυρία Μαρκοπούλου, δεν ξέρω πόσο ξέρετε κάτι. Δεν το λέω κάτι. Εγώ χρόνια υπηρέτησα το δημόσιο και ως δήμαρχος και ως πρόεδρος ΚΕΔΚΙ και ως υφυπουργός εσωτερικών και ως αναπληρωτής υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Το ξέρω καλά το δημόσιο. Αγαπάω τους ανθρώπους του δημοσίου. Δεν βλέπω ανταγωνιστικά το ένα με το άλλο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, εάν μια δομή του δημοσίου που έχει 5-10 ανθρώπους συμβασιούχους κλείσει, μπορεί να ασχολήσει κι εσείς στο δελτίο κάνα δύο μέρες και να γίνουν ανακοινώσεις επί ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή χάνουμε εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μέσα στα ορυχεία και τους σταθμούς. Ακολουθούν και άλλες κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και αρκετοί επιχειρηματίες, όπως και εργαζόμενοι που έχουν δεξιότητες, καλοί ηλεκτροσυγκολητές, καλοί μονταδόροι, έτσι, επιχειρηματίες πολύ δραστήριοι, μετακομίζουν, φεύγουν, κυρία Παγκούλου, φεύγουν από την περιοχή. Δηλαδή, ο τόπος αποδυναμώνεται και απορώ ποιο σχέδιο να πτύξουμε. Να σας πω κάτι που είναι βασικό, επειδή επικαλεστήκατε τη μεγάλη μου διαδρομή στην αυτοδιοίκηση. Από τα 30 μου που εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος και 34 δήμαρχος, ένα πράγμα έμαθα καλά. Το πρώτο πράγμα που έμαθα καλά, που το λέει η επιστήμη και η εμπειρία, είναι τούτο. Ότι δεν υπάρχει τρίτος αναπτυξιακός πόρος από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη, παρά μόνο δύο. Η γη και οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Όταν είναι δημιουργήματα ανθρώπου. Δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν από τη μια αστόχαστα να αφήνουμε να φεύγει η γη από τα χέρια μας και από την άλλη να σφυρίζουμε διάφορα όταν φεύγουν άνθρωποι και μάλιστα αυτοί που έχουν αναπτυγμένο επιχειρηματικότητα στο μυαλό τους και το έχουν κάνει έμπρακτα και αυτοί που έχουν, είναι είτε πολύ μορφωμένοι είτε έχουν υψηλές δεξιότητες. Τι θα γίνει στον τόπο? Κύριε Κουκουλόπουλε, επειδή είναι χρόνος δελτίου και πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε εξέλιξη και πολλές ζημιές από την καταρακτώδη βροχή, είχαμε και πλάνα, θα δείτε και το ρεπορτάζ, θα μείνετε μαζί μας. Δύο σύντομες ερωτήσεις για να έχω και σύντομες απαντήσεις. Θα είστε υποψήφιος περιφερειάρχης το 2023? Γιατί όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Το όνομά σας βρίσκεται καθημερινά σε όλες τις συζητήσεις, κύριε Κουκουλόπουλε. Η κυρία Μαρκοπούλου, στα γρήγορα τρία πράγματα. Πρώτον, ο Θεός θα μας ακούει να κάνουμε σχέδια. Μου λέτε για μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ απλά γελάει. Δεν το λέω εγώ, είναι γνωστή η φράση αυτή. Έτσι, λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι
δεν αντιλαμβάνομαι την πολιτική ως μάχη της καρέκλας. Είναι μια μάχη ιδεών. Οι ιδέες πάνε τον κόσμο μπροστά και κάποιες ιδέες μιλήσαμε νωρίτερα, είτε για την Ενεργειακή Δημοκρατία είτε για τον πρόεδρο Biden. Και η μάχη των ιδεών και των πολιτικών θέσεων πρέπει να δίνεται κάθε μέρα. Και η περιοχή έχει μεγάλη ανάγκη να κερδίσει σε μια μάχη, γιατί καταγράφουμε διαρκώς ήττες. Και τέλος θέλω να σας πω ότι από όποια θέση μου ζητηθεί θα συμμετέχω στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όπου δίνουμε μια μεγάλη μάχη να ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς που ζητάει το δικό της ΠΑΣΟΚ. Και ο εκλογικός νόμος... Όλοι οι νέοι άνθρωποι ζητάνε το δικό του, το νέο ΠΑΣΟΚ. Και ο εκλογικός νόμος έχει αλλάξει, κύριε Κουκουλόπουλε. Θα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Εντελώς διαφορετικά, δηλαδή αποκλείεται το ενδεχόμενο να είστε υποψήφιος περιφερειάρχης. Αλλά είπαμε, εμείς άλλα σκεφτόμαστε, άλλα όμως συμβαίνουν. Προηγούνται άλλα πράγματα και πρέπει να δώσουμε τη μάχη των ειδών, να σου πω κάτι, κύριε Μαρκουπούλου. Προηγούνται οι βουλευτικές εκλογές. Όλη αυτή η κουβέντα, αν μετά από 2,5 χρόνια τα καθρεφτάκια είναι διπλάσια από τους κατοίκους της περιοχής. Πώς θα σου το πω πιο απλά. Τα είπατε όλα. Ρίξουμε τις μάχες που υπενηχθήκατε με τα ερωτήματά σας. Κάποιες μάχες πρέπει να τις κερδίσουμε επιτέλους. Δεν έχω προσέξει σήμερα, συνεδριάζεται η τοπική κοινότητα Ακρινής για το τι θα κάνει με μια μεγάλη έκθεση, 2.000 στρέμματα νομίζω, από την Ακρινή για να αναπτύξει ΔΕΗ 80 ΜΒ φωτοβολταϊκά, αυτά που κάνει μισά-μισά με τους Γερμανούς, όταν η κυβέρνηση αρνείται να δώσει απάντηση για τη μετεγκατάσταση που είναι νόμος του κράτους και ισχύει. Νομίζω ότι πιο εύκολα θα δώσει άδεια για τα φωτοβολταϊκά. Κύριε Κουκουλόπουλε, μια ερώτηση και γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος είναι ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ? ΠΑΣΟΚ. Εγώ συμμετείχα στις εκλογές, όπως ξέρετε, 7 Ιουλίου του 19 και έλεγα συμμετέχω στις εκλογές σε ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής γιατί είμαι ΠΑΣΟ. Αυτό έλεγα. Ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Όπως επίσης και τις συνεργασίες, μιας και το Σεπτέμβριο είναι η ημερομηνία που θα συζητήσετε πολλά εσωκομματικά στο ΚΙΝΑΛ. Δεν θα συζητήσουμε για συνεργασίες. Κοιτάξτε, πολιτική, μία κουβέντα θα σας πω. Πολιτική, κυρία Μαρκοπούλου, δεν μπορεί να ασκούμε μακριά από την κοινωνία. Εμείς ειδικά έχουμε πικρή εμπειρία από αυτό όταν στριμωχτήκαμε τα μνημόνια. Η κοινωνία λοιπόν ζητάει από όλους μας καθαρές κουβέντες και καθαρές θέσεις. Ωραία, αν η κοινωνία σας ζητήσει, κύριε Κουκουλόπουλε, να είστε υποψήφιος περιφερειάρχης, μπορείτε να εκλεγείτε και βουλευτής. Δουλεύουμε. Για τις θέσεις μιλάμε, θα γυρνάτε εκεί που όχι. Είπατε για την κοινωνία. Εάν η κοινωνία σας στείλει και πάλι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά αποφασίσει και θέλει να είστε και υποψήφιος περιφερειάρχης, θα το αποδεχτείτε? Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, γι' αυτό το λέω. Μα κύριε Μαργούλου, είναι πολλές υποθέσεις που κάνετε με υποθέσεις. Δεν είναι υποθέσεις, καθόλου υποθέσεις. Είναι πράγματα που υλοποιούνται. Μιλώντας, όταν μιλάμε για Δυτική Μακεδονία και για Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, έτσι, μιλάμε για τον τόπο μας. Λοιπόν, ο ένας μείζον λόγος που θα συμμετέχω, σας είπα, στις βουλευτικές εκλογές, από όπου μου ζητηθεί, δεν ανακοινώνω καμιά ψηφιότητα, όπου μου ζητηθεί, είναι γιατί δεν θα εγκαταλείψω σε μια ιστορική αναμέτρηση για το ΠΑΣΟΚ, αυτό το κόμμα που δεν το κατέληψε ούτε μια στιγμή από την ίδρυσή του, γιατί είμαι και ιδρυτικό του μέρους, έτσι. Ο δεύτερος μείζον λόγος είναι ότι έχω χρέος διαρκές για αντίδραση σε μια περιοχή που με τίμησε πολλαπλά και τη βλέπω με ένα κίνδυνο ερημοποίηση να καταποντίζεται. Και έχω υποχρέωση να σταθώ δίπλα της. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Κουκουλόπουλε. Με οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ θα είμαστε πάντα να αξιολογούμε. Ας μην βάζουμε όμως το άλογο μπροστά από το κάρο μπροστά από το άλογο. Προηγούνται άλλες μάχες, σας είπα. Και όχι μόνο των εκλογών. Δεν είναι μάχη της καρέκλας η πολιτική. Και σήμερα που είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου στο Κίνημα Αλλαγής, μου φτάνει και με περισσεύει αυτή η θέση για να καταθέσουμε την άλλη εβδομάδα ερώτηση για την Ακρινή, για να δώσουμε με την πρόεδρό μας και όλα τα στελέχη τη μάχη για να πούμε όχι στην άδρη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Με τον Γιάννη τον Μπουτάρη μαζί στον Ιμφαίο, με τους κατοίκους Ακρινής εδώ, με το Μαυροδέντρη, με την Ινόη, με τη Μάνα Νερού, με τον Δήμο Σερβίου που στηρίζει την προσφυγή
για να περισσώσουμε το δάσο μακεδονικής δρυός και πάει λέγοντας. Κύριε Κουκουλόπουλε, σας ευχαριστούμε. Μάνα Νερού ξεκίνησε με την ερώτηση που έγινε το κίνημα αλλαγής στη Βουλή, έτσι. Mm-hmm. Ναι, τα συζητήσαμε όλα με το γραμματέα. Κύριε Κουκουλόπουλε, τα συζητήσαμε όλα με το γραμματέα και πολύ αναλυτικά και για την ερώτηση μας έδωσε και όλα τα στοιχεία. Η κουβέντα μαζί σας είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Πολύ καλή συνέχεια. Καλή και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε καλά. Και εμείς τώρα να πάμε στα Γρεβενά. Θα συνομιλήσουμε με τον συνεργάτη μας, τον Κώστα Μάρκο. Θα μας δώσει όλα τα νέα από τα Γρεβενά. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα από τα Γρεβενά. Το νοσοκομείο Γρεβενών θα επισκεφθεί το Σάββατο, αύριο δηλαδή, ο Υφυπουργός Υγείας Κατερίνα, κύριος Κοταζαμάνης Βασίλειος. Συνοδευόμενος από τον διοικητή της Τρίτης, είπε κύριο Μπογιατζίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη που είχε ζητηθεί από τον βουλευτή του νομού μας, Ανδρέα Πάτση, ώστε η ηγεσία του Υπουργείου να δει από κοντά το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται τόσο από το νοσοκομείο Γρεβενών καθώς και από το εμβολιστικό κέντρο. Θεωρούμε, Κατρίνα, ότι οι εκπρόσωποι της ανώτατης ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας θα συγχαρούν και θα επιβραβεύσουν τη διοικήτρια και όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου για την αξιέπινη προσπάθεια στην πανδημία. Κώστα, η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίθηκε το νοσοκομείο και πρέπει να είναι έτοιμο και για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί δεν ξέρουμε για πώς θα πάει η πανδημία, Κώστα. Περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις του κυρίου Κοντοζαμάνη. Θα δούμε τι θα πει, τι θα δει. Μπορεί να εξαγγείλει και κάποιες προσλήψεις, δεν ξέρουμε. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια. Ναι, να πούμε, Κατρίνα, ότι με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζουν οι εμβολιασμοί στα 4 εμβολιαστικά κέντρα της Πηγρεβενών. Έως τώρα έχουν εμβολιαστεί 22.000 άτομα. Ενώ στη μονάδα COVID, Κατρίνα, δεν υπάρχει ασθενής. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι σταματά το νοσοκομείο Γρεβενών να νοσηλεύει ασθενείς με κορονοϊό. Θα γίνει διακομιδή στα νοσοκομεία Κοζάνης και Έπτο Λιμαΐδος. Επίσης, να πούμε, Κατρίνα, ότι σε λαλητήριο ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, πραγματοποίησαν χθες το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης μας στελέχη του ΠΑΜΕ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αντίχησαν τα ζητήματα να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα, να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι. Κατερίνα, τελειώνοντας να πω ότι την αυστηρότητα του νόμου και των οργάνων αντιμετώπισε η καταστηματάρχη της Δεσκάτης, το οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για παραβίαση του νόμου σε σχέση με τα μέτρα του κοροναϊού. Κατερίνα. Κώστα, βρέχει στα Γρεβενά τώρα? Όχι, αυτή τη στιγμή έβρεξε πάρα πολύ λίγο. Αυτή τη στιγμή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Καλώς. Να είστε καλά, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε εικόνες από την καταρρακτώδη βροχή και τα προβλήματα που δημιούργησε. Στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Χριστόδουλος, ο εικονολήπτης μας Μιχάλης Τεμέλικος, βγήκαν έξω. Είδαμε ρεπορτάζ, είχαμε σύνδεση πριν από λίγο, μας έδωσαν όλα τα δεδομένα. Τώρα θα δούμε ένα βίντεο με όλες τις εικόνες που μας έστειλαν οι τηλεθεατές που παρακολουθούν καθημερινά την τηλεόραση του Flash. Έτσι θα ολοκληρώσουμε. Από την Βίκη Γεροντίδου και όλους εμάς να έχετε καλό απόγευμα. Γεια σας. Peace.